Πριν από 15 χρόνια ασθένησα από καρκίνο μαστού και εγχειρίστηκα στο Παγνί από τον κύριο Ασκοξυλάκη, ο οποίος κυριολεκτικά με τράβηξε από του χάρου τα δόντια, διότι ο καρκίνος μου είχε ένα μεταστατικό στάδιο και δεν πίστεψα ότι θα γίνω καλά, όμως εκτός του ότι η επέμβαση ήταν πολύ επιτυχημένη, ο ίδιος ο κύριος Ασκοξυλάκης στάθηκε δίπλα μου υποστηρικτικά και τόσο πολύ με βοήθησε στο να αναρρώσω, που νομίζω ότι ήταν το 50% της ίασής μου η συμβολή του, η ψυχολογική στήριξη που μου παρήχε, το ότι δεν με άφησε ποτέ να σκεφτώ ότι θα πεθάνω. Πάντα μου έλεγε τη λέξη «μην φοβάσαι». Μη φοβάσαι, να μου έχεις εμπιστοσύνη, θα ζήσεις, θα το ξεπεράσεις. Παρόλο που ήταν ένας σοβαρός καρκίνος, αφού είχε την τάση... Ήταν ένας καρκίνος μεταστατικός. Δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ και στην κυρία Μπομπολάκη, η οποία μετά από την επέμβαση μου έκανε χημειοθεραπείες και με βοήθησε πάρα πολύ και αυτή και στις χημειοθεραπείες. Όμως και ο κύριος Ασκοξυλάκης τώρα 15 χρόνια με παρακολουθεί μονίμως, χωρίς να έχω άλλη μετάσταση. Έχω ήδη θεραπευθεί, αλλά το κάνουμε για να προλάβουμε κάτι που μπορεί να μου συμβεί στο μέλλον. Δεν κάνατε αφαίρεση, μόνο... Όχι, η επέμβασή του ήταν αριστοτεχνική. Δεν φαινότανε το μη, σαν να μην μου έκανε το μη. Και αυτό μου το είπανε και στο εκεί που έκανα ακτινοβολίες. Στις ακτινοβολίες, μόλις με είδε κάποια κυρία, λέει... Μα ποιος σας έκανε αυτή την επέμβαση, την τόσο τέλεια. Νιώθω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί κυριολεκτικά σας είπα, μου χάρισε τη ζωή. Άρα τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι ευγνωμοσύνης και χαράς φυσικά, αλλά η ευγνωμοσύνη προς αυτόν είναι άπειρη. Φίλος, Καρντάσης, αδερφός, οτιδήποτε.